Ως γνώριμη λέξη, ηχεί στα αυτιά των περισσότερων Θεσσαλονικαίων το PSI. Πιο πολλοί λένε ότι γνωρίζουν πως πρόκειται για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και το κούρεμα αυτών, λόγω των μαραθώνιων διαπραγματεύσεων που σημειώνονται τον τελευταίο καιρό και κυρίως λόγω των ελληνικών μέσων ενημέρωσης που τους βομβαρδίζουν με πληροφορίες καθημερινά. Ξέρετε τι είναι το PSI? Ξέρω, μας έχουν μάθει. Σας έχουν μάθει. Το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και το κούρεμα των ομολόγων. Εσείς πιστεύετε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα ή χειρότερα? Εάν προκύψει κάποια συμφωνία, νομίζω αφού σου χαρίζουν κάτι, είναι δυνατόν να σου χαρίζουν κάτι το χρέος και να είναι και χειρότερα, νομίζω καλύτερα θα είναι, αλλά να κάνουν καλούς υπολογισμούς οι οικονομολόγοι, τόσοι σύμβουλοι και τα λοιπά, παρασύμβουλοι, να μην ξαναπέσουμε στον ίδιο λάκκο. Εσείς πώς τα βγάζετε πέρα? Όλοι δύσκολα τα βγάζουν πέρα, όχι μόνο εγώ, οι πάντες. Εγώ πιστεύω θα πάνε καλύτερα. Έχω από φύση μου, είμαι αισιόδοξη. Κάτι θα γίνει, δεν μπορεί, κάτι θα αλλάξει στην Ελλάδα. Πάντα έτσι θα είμαστε. Πώς τα βγάζετε πέρα πάντως τώρα? Πηγαίνοντας στη λαϊκή και ψωνίζοντας όσα είναι χρήσιμα και απαραίτητα. Μόνο, ε? Μόνο. Αναγκαστικά πλέον. Αναγκαστικά. Κόψαμε τους καφέδες, τις εκδρομές. Ακούμε τεχνικά, αλλά ούτε ξέρουμε. Μας έχουν ζαλίσει τόσα και τόσα εκεί, το PSI και όλα τα άλλα. Να με κουρείς. Να ανοίγουν ένα κουρείο εκεί, τουλάχιστον να το βλέπω για να το θυμόμαστε. Μόνο έτσι. Ναι. Τι, ό,τι θέλουν κάνουν. Ό,τι θέλουν. Όποτε τους κάνουν, μας έχουν άλλα ξαφόρα. Δεν προλαβαίνουμε, γιατί είμαι συνταξιούχος. Τώρα παίρνω 1.000 ευρώ. Από 1.700 έφτασα στα 1.000. Και έχω ακόμα να δώσω και δόσεις άλλη το χαράτσι, τη δεύτερη δόση και επακολουθούν άλλα. Πώς τα βγάζετε πέρα? Εγώ ξέρω. Κόβουμε πολλά. Πάρα πολύ δύσκολο. Έχω ότι το γαπρό μου δεν δουλεύει καθόλου. Σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά τους, οι Θεσσαλονικοί που ρωτήθηκαν λένε ότι τα βγάζουν δύσκολα πέρα και ότι πλέον αγοράζουν μόνο τα απαραίτητα. Μας έχουν ζαλίσει, ξέρω τι είναι. Ξέρω τι είναι από την τηλεόραση. Ναι, όπως ναι. Μας τα λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι. Ναι, το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, το κούρεμα ναι, των ομολόγων. Ναι, ναι, και μας ζαλίζετε. Ναι. Καμιά φορά, όχι καμιά φορά, τις περισσότερες φορές. Περισσότερο μας ζαλίζετε παρά μας ενημερώνετε. Ναι. Και πώς πιστεύετε ότι θα πάνε τα πράγματα, καλύτερα ή χειρότερα? Τώρα με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται για το PSI που λένε. Ο Θεός ξέρει. Ο Θεός ξέρει, ε. Εσείς πάντως πώς τα βγάζετε πέρα καθημερινά? Πήγατε λαϊκή, βλέπω. Πήγατε, να μην φάω και καθόλου. Όχι. Αν δεν πήγαινε λαϊκή, δεν θα με ρωτούσες, δεν θα υπήρχε. Τι πήρατε όμως τη λαϊκή? Τα απαραίτητα. Πορτοκάλια, τα απαραίτητα μόνο. Τα απολύτως απαραίτητα. Ναι, περάσανε οι εποχές που παίρναμε στη λαϊκή. Ναι, και πετούσαμε τη λίγα. Το PSI, ναι. Αυτό που είναι για τον προστάτη. Όχι, είναι το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων. Ξέρω, ναι. Ναι. Γίνονται πολλές διαπραγματεύσεις τον τελευταίο καιρό, προκειμένου να έρθουν σε μία συμφωνία. Εσείς τι πιστεύετε, πώς θα πάνε τα πράγματα, καλύτερα ή χειρότερα? Χειρότερα. Χειρότερα θα πάνε, ε. Δεν είστε αισιόδοξος? Σε καμία περίπτωση. Δεν ενδιαφέρεται κανένας για τον πολίτη. Μόνο για την πάρτη τους και για την καρέκλα τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή τη στιγμή, ενώ έχει βουλιάξει το καράβι, και το μόνο που σκέφτονται είναι ποιος θα βγει αρχηγός στο Πασόκ. Εσείς πώς τα βγάζετε πέρα πάντως καθημερινά? Όπως μπορούμε. Ακόμα έχουμε τη δουλειά μας και φυσικά με οικονομία. Πήγατε λαϊκή, πήρατε πολλά πράγματα ή μόνο τα απαραίτητα? Τα απαραίτητα. Τα πολλά κοπήκανε. Περάσανε εποχές, ε. Τέρμα. Οι πολίτες περιμένουν με αγωνία την κατάληξη των διαπραγματεύσεων που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη ζωή τους, καθώς η Δυνητική Συμφωνία πρόκειται να αποτρέψει την είσοδο της χώρας σε μια χαοτική χρεοκοπία.